Κύριε Υπουργέ, ο τουρισμός αποτελεί τον κλάδο εκείνο στον οποίο φανερώνονται όλες οι μεγάλες αντιθέσεις της τουριστικής καπιταλιστικής ανάπτυξης, την ίδια ώρα που σπάνε τα ρεκόρ των αφίξεων, των διανυκτερεύσεων και αντίστοιχα των καθαρών κερδών των τουριστικών μονάδων, βαθαίνει η ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζόμενων, η απόλυτη και σχετική μείωση των μισθών, η μείωση του προσωπικού. Οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία είναι αυτοί που πρώτοι πληρώνουν το μάρμαρο με την προσαρμογή όλης τους της ζωής στις επιταγές των επιχειρηματικών ομίλων, που τους απασχολούν όποτε, όπως και όπου θέλουν, χωρίς να γνωρίζουν τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Πρόσφατο παράδειγμα αυτής της ανάπτυξης είναι οι εργαζόμενοι στο πεντάστερο ξενοδοχείο Νικόπολης στη Θεσσαλονίκη. Η επιχείρηση άρχισε να λειτουργεί το 2003 και οι περισσότεροι εργαζόμενοι έχουν από 15 έως 20 χρόνια εργασία στην πλάτη τους. Τα πρώτα προβλήματα με την πιστοδοσία ξεκίνησαν στις αρχές του 2010, αρχικά με μικρές καθυστερήσεις στις πληρωμές και στη συνέχεια με πληρωμή με έναντι, χωρίς καμία ενημέρωση ή δέσμευση για το πότε θα πληρωθούν τα υπόλοιπα ποσά. Στις 29 Τρίτου του 2024, οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν από τον δικηγόρο της επιχείρησης ότι το ξενοδοχείο αναστέλει τη λειτουργία του και ότι θα απολυθούν, ξεκαθαρίζοντάς τους ότι δεν θα τους δοθούν οι αποζημιώσεις. Αυτή τη στιγμή, 60 εργαζόμενοι του ξενοδοχείου Νικόπολης που έχουν επεταχθεί στον δρόμο και ζουν στην ανασφάλεια, αντιστέκονται και υπερασπίζονται αγωνιστικά τα δικαιώματά τους, έχοντας στο πλευρό τους το Συνδικάτο Έργα των Υπαλλήλων Τουριστικών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, το ΣΕΤΕΠ. Ερωτάστε, κύριε Υπουργέ, τι άμεσα μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση ώστε να δοθούν στους εργαζόμενους όλα τα δεδουλευμένα που τους χρωστάει η επιχείρηση, χωρίς καθυστερήσεις και κανέναν επαιγμό, και να εξασφαλιστεί η συνέχιση της εργασίας των εργαζομένων του ξενοδοχείου Νικόπολης με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα στον νέο εργοδότη. Ευχαριστώ. Κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Επιτρέψτε μου όμως να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα και ποια είναι η μεγάλη εικόνα. Διότι διάβασα με μεγάλη προσοχή την ερώτησή σας και μεταξύ άλλων μιλάτε για μειώσεις μισθών και μειώσεις προσωπικού. Η εικόνα είναι διαφορετική στην αγορά εργασίας γενικότερα και ειδικότερα στον κλάδο του τουρισμού. Διότι και ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη και ο κατώτατος μισθός από τα 650 που παραλάβαμε ως κυβέρνηση το 2019 έχει πάει στα 830 και έχουμε κυβερνητική βασική δέσμευση να πάει στα 950 ευρώ μέχρι το τέλος της τετραετίας. Άρα λοιπόν αυτά τα οποία αναφέρετε στην ερώτησή σας και μιλάτε για μία μαύρη αγορά εργασίας από την άποψη των μισθών, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αντιθέτως, σήμερα μιλάμε για κενές θέσεις εργασίας. Κύριε συνάδελφε, σε ό,τι αφορά ειδικότερα την ερώτησή σας. Στο ξενοδοχείο που αναφερθήκατε, ειδικότερα για τη μη καταβολή δεδουλευμένων τους και τις ομαδικές απολύσεις, έχω ζητήσει και έχω λάβει από το τμήμα της επιθεώρησης εργασίας επισήμως όλα τα σχετικά στοιχεία. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την ερώτησή σας, με επίσημα στοιχεία του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, το ξενοδοχείο από τους 61 εργαζομένους διαφόρων ειδικοτήτων που απασχολούνταν σε αυτό κατά την 1η-1η του 24, σήμερα έχει 35 εργαζομένους. Η μείωση του προσωπικού από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έγινε μετά από 20 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου και 7 οικειοθελείς αποχωρήσεις. Προσθέτω στις 5 Δευτέρου του 24, το ξενοδοχείο προχώρησε στην πρόσληψη ενός εργαζομένου. Από την τελευταία εβδομάδα του 23 και ειδικότερα από τις 22 Δευτέρου του 23 έως και σήμερα υπήρξαν αρκετές καταγγελίες εργαζομένων και συγκεκριμένο αριθμός των καταγγελιών ανέρχεται για το διάστημα αυτό συνολικά σε 47. Οι καταγγελίες υποβλήθηκαν από τις 22 Δευτέρου, 12, συγγνώμη, του 23 έως και 15 Τρίτου του 24, αφορούσαν κυρίως τη μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του έτους 23, των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του έτους 24, του δώρου Χριστουγέννων του 23 και του επιδόματος αδείας του έτους 20. Την 1η Τετάρτη του 24 υποβλήθηκε μία ακόμη καταγγελία για μη καταβολή αποζημίωσης άδειας για το 23 μετά από αποχώρηση καθώς και του δώρου του Πάσχα του 24. Στις 5 και 6 Απριλίου του 24, δηλαδή πριν από λίγες ημέρες, υποβλήθηκαν 20 ακόμη καταγγελίες εργαζομένων που διεκδικούν
την ακυρότητα των απολύσεών τους λόγω μη καταβολής σε αυτούς των πάσης φύσεως νομίμων αποδοχών και δεδουλευμένων τους για το Φεβρουάριο του 24 και του επιδόματος αδείας του 24. Μετά από τις καταγγελίες αυτές, η επιθεώρηση εργασίες προχώρησε σε σειρά ελέγχων στο εν λόγω ξενοδοχείο, τα αποτελέσματα των οποίων επιτρέψτε μου να τα αναφέρω στη δευτερολογία λόγω έλλειψης επαρκούς χρόνου. Όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι όσον αφορά τις καταγγελίες πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 5 έλεγχοι από την επιθεώρηση εργασίας στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Συνάδελφοι, έχετε 3 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, δεν θα σταθώ στις διευκρινήσεις όσον αφορά το μέγεθος του μισθού, γιατί η απώλεια του μισθού είναι πολύ πάνω από το 20% μέχρι και 30% λόγω του πληθωρισμού και βέβαια οι αυξήσεις είναι πολύ υποδέστερες πάντα, άρα η υποχώρηση είναι συνεχής. Και οι εργαζόμενοι, μείωση όταν λέμε θέσεων εργασίας, είναι όταν δουλεύει ένας για 2 και για 3. Κύριε Υπουργέ, οι εργαζόμενοι του Νικόπολης και όσο καιρό δούλευαν και μέχρι αυτή την κατάληξη, τίποτα δεν ήταν από αυτά χειρικό φαινόμενο. Βιώνουν τους νόμους που ψηφίσατε μαζί με Πασό και ΣΥΡΙΖΑ για την κατάργηση συλλογικών συμβάσεων, μισθή πείνας, ευέλικτα ωράρια, το να ξεγλιστούν οι εργοδότες από υποχρεώσεις μισθών και αποζημιώσεων, το να μην έχουν δικαίωμα μεταβίβασης από τη μία επιχείρηση στην επόμενη, το να παίρνουν τελευταίοι οι εργαζόμενοι, δηλαδή τίποτα από πτωχεύσεις και εκποιήσεις, το να μην εφαρμόζονται ούτε οι δικαστικές αποφάσεις, ακόμη και όταν καταφέρουν να αποσπάσουν κάτι, θυμάστε την επίκαιρη που κάναμε για τους εργαζόμενους του Καρυπίδη. Και αυτή η περίπτωση είναι άλλη μια απόδειξη που δεν έχει εξαιρέσεις. Ότι όταν ζητάνε οι εργοδότες από τους εργαζόμενους να βάλουν πλάτη, πάντα αυτό έχουν στο νου τους, να αξιοποιήσουν τους νόμους σας και να παρατήσουν την επιχείρηση, τσεπώνοντας όσο περισσότερα μπορούν από τον ιδρώτα των εργαζομένων, δηλαδή αποκλεμμένα δικαιώματα. Και σας ρωτάμε, θα μου πείτε. Εσείς κάνετε τους νόμους. Τέλος πάντων, ρωτάμε τι θα κάνετε για να προστατεύσετε τους εργαζόμενους, κύριε Υπουργέ. Έρχεται εργαλεία και ψηφιακά, μάλιστα. Σε 0 χρόνο μπορείτε να βρείτε τα περιουσιακά στοιχεία του εργοδότη, γιατί υπάρχουν και τέτοια, και να αποπληρώσετε τους εργαζόμενους. Πώς κάνετε τους πληστηριασμούς και παίρνετε τα λαϊκά σπίτια έτσι τόσο απλά? Έχετε επίσης το επίδομα ανεργίας, το επίδομα αφαιρεγκαιότητας. Αυτά δεν είναι δικά σας, δικά μου χρήματα, είναι των εργαζομένων για να επιβιώνουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Ενεργοποιήστε τα όλα, κύριε Υπουργέ, μέχρι να πάρετε τα χρήματα από τον επιχειρηματία. Και νομίζουμε ότι δεν πρέπει να γελιέστε από τις ερωτήσεις που κατέθεσαν για το ίδιο ζήτημα το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ για να σας βγάλουν λάδι, που έκαναν πως ξέχασαν τι ακριβώς διεκδικούν οι εργαζόμενοι. Το να συνεχίσουν δηλαδή να δουλεύουν στο νέο εργοδότη με πλήρη δικαιώματα. Αλλά πού να ξεστομίσουν τέτοιο πράγμα, θα τους τραβήξουν τα αυτιά. Τόσο κόπο κάνατε όλοι μαζί για να απαλλάξετε τους εργοδότες από εργαζόμενους με συγκροτημένα και συσσωρευμένα δικαιώματα και έτσι να μπορούν να παίρνουν νέους πιο φθηνούς. Κύριε Υπουργέ, οι εργαζόμενοι είναι αποφασισμένοι να νικήσουν. Το δίκαιο είναι με το μέρος τους. Ξέρουν πώς να το κάνουν. Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να τους λογαριάζεται για λίγους, σαν λίγους ή αδύναμους, γιατί και δεν είναι μόνοι. Έχουν τη στήριξη των συνδικάτων, της πόλης, των ταξικών σωματείων και φυσικά το Κομμουνιστικό Κόμμα δεσμεύεται να δυναμώσει και τη φωνή και τη δράση για τις διεκδικήσεις τους μέχρι να κερδίσουν. Ευχαριστώ. Υπουργέ, 3 λεπτά σας παρακαλώ. Κύριε συνάδελφε, με την αναβάθμιση της επιθεώρησης εργασίας με το νόμο 4808 του 2021 σε ανεξάρτητη αρχή, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας της κυβερνήσεως Μητσοτάκη, αναβαθμίστηκε συγχρόνως και το έργο της με αποτέλεσμα την αποτελεσματική εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και την επιτυχή αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών στον χώρο της εργασίας. Ενδεικτικά αναφέρω ότι το ιστορικό υψηλό των ελέγχων σε αιτήσια βάση ουσιαστικά συμπίπτει με το χρόνο της λειτουργίας της ως ανεξάρτητη αρχή από την 1η Φεβρουαρίου του 2023. Συγκεκριμένα, το 23 οι έλεγχοι της επιθεώρησης ανήλθαν σε 74.033, όταν το 22 ήταν 65.286, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 13%. Σε ό,τι αφορά το θέμα της ερώτησής σας και τα αποτελέσματα των ελέγχων του αρμόδιου τμήματος ανεξάρτητης αρχής της επιθεώρησης εργασίας, έχω να σας αναφέρω τα εξής. Στις 24.12 του 23 καταβλήθηκαν αποδοχές δεδουλευμένων για το μήνα Νοέμβριο του 23 και του δώρου Χριστουγέννου του 23.
Επίσης, στις 24 Απριλίου του 2024 καταβλήθηκαν τα δεδουλευμένα του Δεκεμβρίου του 2023. Σχετικά με την πληρωμή του επιδόματος αδείας του έτους 20, στις 6 Δευτέρου του 2024 ζητήθηκαν στοιχεία από την επιχείρηση και με βάση τα όσα προσκόμισαν διαπιστώθηκε η σχετική οφειλή προς 31 εργαζόμενους με αποτέλεσμα την υποβολή μήνυσης στις 13 Τρίτου του 2024. Στις 21 Τρίτου του 2024 η επιχείρηση ενημέρωσε την αρμόδια τοπική υπηρεσία ότι προχώρησε στην εξόφληση 21 εργαζομένων και υπολείπεται η καταβολή σε 10 εργαζομένους. Περαιτέρω, στις 29 Δευτέρου του 2024 διαπιστώθηκε η καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών μηνός Ιανουαρίου 2024 σε 31 εργαζομένους, η οποία έγινε σταδιακά έως την 1η Μαρτίου του 2024. Τέλος, στις 26 Μαρτίου του 2024 ζητήθηκαν στοιχεία πληρωμής δεδουλευμένων του μηνός Φεβρουαρίου 2024, τα οποία δεν προσκομίστηκαν και η επιχείρηση κλήθηκε σε παροχή γραπτών εξηγήσεων για τη μη παροχή στοιχείων. Το αρμόδιο τμήμα επιθεώρησης εργασιακών σχέσεων αναλόγως των εξελίξεων επιφυλάσσεται για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του έτους 2024 και ειδικότερα κατά το διάστημα από 29 Τρίτου 2024 έως και 7 Απριλίου του 2024, υποβλήθηκαν αιτήσεις διενέργειας εργατικής διαφοράς, οι οποίες έχουν προσδιοριστεί για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και αφορούν αναπερίπτωση στη διακριτική μεταχείριση των απεργού των εργαζομένων έναντι των υπολείπων ως προς την καταβολή των δουλευμένων τους για το μήνα Φεβρουάριο του 2024, στην πίεση της εργοδοσίας προς άρση των κινητοποιήσεων και γάμα στις οικονομικές αξιώσεις που απορρέουν από την καταβολή των αποδοχών τους με έναντι για μία δεκαετία τιμή καταβολή δουλευμένων για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο του έτους 2024. Τιμή καταβολή αποζημίωσης και επιδόματος αδείας για το 2024. Τιμή καταβολή δώρου Πάσχα για το 2024 και τιμή καταβολή αποζημίωσης απόλυσης. Τονίζω ότι η επιθεώρηση εργασίας επιλαμβάνεται με αυστηρότητα τον έλεγχο της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας. Και καθώς τα ζητήματα στο ξενοδοχείο που αναφερθήκατε είναι πολλά και είναι σε εξέλιξη, αναλόγως των διαπιστώσεων και των σχετικών πορισμάτων θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες στο νόμο κυρώσεις. Κύριε συνάδελφε, με όσα σας παρέθεσα, δεν μπορείτε παρά να συμφωνήσετε κι εσείς στο εξής αναφισβήτητο, ότι έχουμε απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην αγορά εργασίας. Και για το λόγο αυτό, με την κυβερνητική μας πολιτική, μπορούμε και πετυχαίνουμε την αποτελεσματική εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και φυσικά τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο ακέραιο. Καμία έκπτωση στην εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας.